Λοιπόν, να είστε καλά πάντως. Πέστε μας τώρα κάτι, έτσι, να μπούμε στις προφητείες. Σε ένα-δυο προφητείες και μετά θα πούμε... Θα ήθελα να αναφέρω μερικές προφητείες του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Γιατί? Διότι αναφέρονται σε καταπληκτικές επιστημονικές εφευρέσεις της εποχής μας. Πριν από 250 περίπου χρόνια, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός προφήτευσε τα καταπληκτικά επιτεύγματα της εποχής μας. Να αναφέρω, κύριε Ζερβέ, και πιστεύω ότι οι αγαπητοί τηλεθεατές θα ακούσουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτές τις προφητείες. Δύο προφητείες γενικού χαρακτήρους ως προς τα επιτεύγματα. Θα βγουν από τα σχολεία πράγματα που δεν φαντάζεται ο νους του ανθρώπου. Θα χάνει ο νους του ανθρώπου. Εννοεί ότι από τις επιστήμες θα προέλθουν καταπληκτικές εφευρέσεις. Θα έρθει καιρός που θα κυβερνούν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα. Εκφραζόταν έτσι κατά όμορφο λαϊκό τρόπο. Τα άλαλα και τα μπάλαλα θα κυβερνούν τον κόσμο. Τα άψυχα μηχανήματα. Αυτά δεν κυβερνούν σήμερα. Και όταν έρθει ο Αντίχριστος, μέσα σε ένα τέτοιο μηχάνημα, άλαλο και μπάλαλο, θα κλείσει ολόκληρη την ανθρωπότητα και θα την ελέγχει. Τι είναι το άλαλο και μπάλαλο? Τα άψυχα μηχανήματα. Μάλιστα. Τα άψυχα μηχανήματα. Αυτά δεν κυβερνούν σήμερα. Τα ρομπότ και τα κομπιούτερ προφανώς. Ακριβώς. Και σε προφητείες που δεν έχουν παληθευτεί. Λοιπόν, συγκεκριμένα, τώρα να εισέλθουμε σε συγκεκριμένες επιστημονικές εφευρέσεις. Θα έρθει καιρός που θα βάζουν το γάλα μέσα στο τσουβάλι. Ήταν τόσο παράδοξη προφητεία, σαν να πεις θα έρθει καιρός που θα βάζουν το νερό στο καλάθι. Είναι δυνατόν το καλάθι να κρατήσει νερό? Γελούσαν οι άνθρωποι από κάτω. Τι λες, Πάτερ Κοσμά, το γάλα στο τσουβάλι? Λοιπόν, ναι, το γάλα στο τσουβάλι. Ήρθε καιρός, το γάλα γίνεται σκόνη και το βάζουμε στο τσουβάλι. Λοιπόν, θα έρθει καιρός που θα δένουν 40 άλογα σε ένα παλούκι. Λέμε σήμερα μηχανή 40 λόγων ή 40 ύπων. 40 άλογα σε ένα παλούκι. Και εννοούσε το αυτοκίνητο, δηλαδή το μηχανή όχημα. 40 λόγων, ναι, γενικώς. Ναι. Δεν προφήτευσε μόνο τη μηχανή και την ονομασία της μηχανής, διότι τη δύναμη της μηχανής την εκφράζουμε σε ύπο, σε άλογα. Λέμε μηχανή 40 λόγων, 40 ύπων. Λοιπόν, θα έρθει καιρός που θα δείτε αμάξι χωρίς άλογο να τρέχει. Αμάξι να τρέχει χωρίς άλογο, κάρο χωρίς άλογο, παράδοξο λόγος. Θα δείτε αμάξι χωρίς άλογο να τρέχει και μάλιστα γρηγορότερα από το λαγό. Τα αυτοκίνητα. Αμάξια τα λέμε και σήμερα. Λοιπόν, θα έρθει καιρός που θα δεθεί ο κόσμος με ένα ράμα, με ένα σύρμα. Οι τηλεφωνικές συνδέσεις του κόσμου. Θα έρθει καιρός που ένας θα μιλάει από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και ο άλλος από τη Μοσκοβιά, τη Μόσχα που ζει δράμα αυτές τις ώρες με την ομοιρία τόσων ανθρώπων. Θα έρθει καιρός που θα μιλάει ένας από την πόλη την Κωνσταντινούπολη και ένας από τη Μοσκοβιά και θα συνεννοούνται περίφημα σαν να βρίσκονται σε πλαγιλά δωμάτια. Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Μπορούσε κανείς να φανταστεί να μιλάει ένας από την Κωνσταντινούπολη και να ακούγεται στη Μόσχα εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα απόσταση? Πιο βροντόφωνος ήταν ο Κολοκοτρώνης. Ανέβαινε σε μια κορυφή βουνού, μιλούσε, ακουγόταν η φωνή του σε 1, 2, 3 χιλιόμετρα, τολμοκρατούσε τους τουρκαλάδες, αλλά όχι εκατοντάδες χιλιόμετρα αποστάσεις. Λοιπόν, θα έρθει καιρός που ο διάβολος θα κάνει γύρες με το κολοκύθι του. Τι ήταν αυτό? Ο νους δεν πηγαίνει στους τεχνητούς δορυφόρους για τους οποίους καυχόνται οι άνθρωποι και φτάνουν μέχρι σημείο να θεοποιούν την επιστήμη. Τι είναι ένας τεχνητός δορυφόρος?
μπροστά στα δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων παμέγιστες σφαίρες που στροβιλίζονται μέσα στο αχανές. Λοιπόν, ένα ευτελές πράγμα είναι εν συγκρίση με τις τεράστιες ουράνιες σφαίρες, ένα κολοκύθι μικρό, εύθραυστο ευτελές. Θα κάνει γύρες με το κολοκύθι του. Ο διάβολος, γιατί κυρίως για πολεμικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται αυτά τα πράγματα, οι δορυφόροι, να κατασκοπεύω ένα κράτος το άλλο κράτος, μια χώρα την άλλη χώρα. Λοιπόν, θα έρθει καιρός που θα πετούν οι άνθρωποι σαν μαυροπούλια στον αέρα και θα ρίχνουν φωτιές στη γη. Θα τρομοκρατείται ο κόσμος, θα τρέχει προς τα νεκροταφεία και θα λέει: «Βγείτε εσείς οι πεθαμένοι, να μπούμε εμείς οι ζωντανοί». Δεν είναι ολοφάνερη προφητεία για τα αεροπλάνα και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς? Θα πετούν οι άνθρωποι σαν μαυροπούλια στον αέρα και θα ρίχνουν φωτιές στη γη και θα τρομοκρατείται ο κόσμος. Είπε ο Άγιος Κοσμάς και δύο προφητείες για αυτό το κουτί που έχουμε απέναντί μας. Για την τηλεόραση. Την τηλεόραση. Την τηλεόραση την προφητεύει στο 11ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ο Απόστολος και προφήτης Ιωάννης. Άμα προσέξει κανείς εκεί, προφητεύεται η φωτογραφική τέχνη, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Λοιπόν, πώς. Χρειάζεται προσοχή. Να το πούμε. Θα εκτελεστούν οι δύο προφήτες που θα έρθουν να πολεμήσουν τον Αντίχριστο. Και η εκτέλεσή τους θα γίνει στην πλατεία Ιερουσαλήμ. Τι ήταν αυτό? Προφητεία, ναι, για την εποχή του Αντιχρίστου. Ναι. Θα έρθουν δύο προφήτες, οι οποίοι θα διαφωτίσουν τον κόσμο για τον Αντίχριστο, θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο, θα κάνουν θαύματα τιμωρητικά ασεβών, κηρύγματα ελεγκτικά, και αφού εκπληρώσουν την αποστολή τους, θα τους συλλάβει ο Αντίχριστος, τα όργανα του Αντιχρίστου θα τους συλλάβουν και θα τους εκτελέσουν, και το πτώμα αυτών, πτώμα είναι η θανάτωση κατά τη γραφή. Και εμείς λέμε, έπεσε υπερπατρίδους, έπεσε, ναι, ίσως θανατώθηκε, πέθανε. Και το πτώμα αυτών στην πλατεία της Ιερουσαλήμ, όπου και ο Κύριος αυτόν εσταυρώθη. Και τα πτώματα, πληθυντικώς τώρα, τα νεκρά σώματα, κατ' εντολήν του Αντιχρίστου θα μείνουν άταφα επί 3,5 ημέρες μέχρι ότου επεμβεί ο Θεός, και το πτώμα, την εκτέλεση που είναι ένα στιγμιαίο γεγονός, και τα πτώματα τα εκτεθειμένα επί 3,5 ημέρες θα τα βλέπουν οι άνθρωποι εκ των φυλών και λαών και γλωσσών και εθνών, μια φράση που απαντά επανειλημμένες φορές στην Αποκάλυψη και σημαίνει από όλα τα μέρη του κόσμου. Ένα γεγονός στιγμιαίο, η εκτέλεση των προφητών. Θα φωτογραφηθεί και θα το δείχνει η τηλεόραση. Λοιπόν, επί 3,5 ημέρες και τα πτώματα άταφα προς διαπόμπευση θα τα βλέπουν οι άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου επί 3,5 ημέρες και θα χαίρουν, λέει, οι άνθρωποι, οι κατοικούντες επί της γης. Όχι απλώς αυτοί που θα είναι εκεί στα Ιεροσόλυμα, οι κατοικούντες επί της γης, διότι θα έχουν το αίσθημα ότι να, επιτέλους απαλλαγήκαμε από αυτούς τους ταραξίες. Θα μισηθούν πολλοί οι άνθρωποι του Θεού, λοιπόν θα θεωρούνται ταραξίες, κακοποιά στοιχεία, όπως και θεωρούνταν οι Απόστολοι την εποχή τους και οι προφήτες την εποχή. Επαληθεύτηκε δηλαδή η προφητεία, λοιπόν, αυτή. Γι' αυτό να μην παραπονείστε αν μερικοί αντιδρούν σε εσάς και σας χλεβάζουν, η χλέβη αυτή είναι τιμή, δεν είναι μομφή. Μάλιστα, πέστε λοιπόν, μας προφητείες τώρα που τώρα δεν έχουν επαληθεί. Τώρα είπε ο για την, ναι, τηλεόραση. Ναι. Θα βγει ένα μαγικό κουτί που θα ξετρελάνει τον κόσμο. Γιατί το λέει μαγικό? Διότι ασκεί μαγεία, γοητεία, έλξη πάνω. Ο Έλληνας, λένε οι στατιστικές, παρακολουθεί 4 ώρες την ημέρα τηλεόραση. Και είπε μια άλλη προφητεία χαρακτηριστικότερη. Θα έρθει καιρός που ο καταραμένος διάβολος θα μπει στα σπίτια
τα σπίτια άλλοτε ήταν εκκλησίες, κατοίκων εκκλησίες. Θα μπει στα σπίτια και τα κερατά του, οι κεραίες, κέρας, κεραία, το ίδιο. Τα κερατά του θα είναι στα κεραμίδια, στις στέγες. Δεν είναι αυτή καταπληκτική, η τηλεόραση, καταπληκτική προφητεία. Προφήτευση για την απελευθέρωση του έθνος. Είπε στην τρίτη γενεά θα έρθει το ποθούμενο. Από τότε που είπε αυτά τα λόγια ο Άγιος Κοσμάς, πέρασαν τρεις γενναίες και τότε ακριβώς ήρθε το ποθούμενο για τις χώρες, τα διαμερίσματα της Βορείου Ελλάδος που ελευθερώθηκαν με τους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους 12-14. Είπε ότι όταν έρθουν δύο πασχαλιές μαζί, τότε θα ελευθερωθούν. Το 1912, με το παλιό ημερολόγιο, ήρθε μαζί η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και του Πάσχα. Τότε ελευθερώθηκαν αυτά τα μέρη. Α, έτσι εννοούσε τις δύο πασχαλιές. Ναι, ναι, δύο πασχαλιές μαζί. Δύο πολύ λαμπρές εορτές. Είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και το Πάσχα. Δύο προφητείες, θα μας πείτε, οι τρεις που δεν έχουν επαληθευθεί. Να πούμε μία ακόμη που έχει επαληθευθεί, ναι, και μετά. Ναι. Που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Ναι. Θα έρθει καιρός που ο καταραμένος διάβολος θα βγει από το καυχί του. Τι εννοούσε? Ο διάβολος θα γίνει, να φράσουμε, να μεταχειριστούμε μια άλλη έκφραση, τελείως ξετσίποτος. Ο διάβολος παλαιότερα είχε κάποια ευγένεια, εντός εισαγωγικών ευγένεια, τηρούσε κάποια προσχήματα. Τώρα έγινε ανεδέστατος, ανεσκυντότατος. Δεν το βλέπαμε αυτό στην εμφάνιση των ανθρώπων και στα έργα των ανθρώπων. Δημοσίως πλέον το κακό παρουσιάζεται, προβάλλεται με τα μέσα της δημοσιότητας, με τη τηλεόραση και με τα άλλα μέσα, χειροκροτείται, επισημοποιείται, νομιμοποιείται. Αυτό δεν είναι ότι ο διάβολος βγήκε από το καυκί του? Λοιπόν, επίσης μια προφητεία που είπε για τον Πάπα. Εσείς είστε και εσείς φόδρα αντιοικουμενιστής. Λοιπόν, είμαστε όλοι έτσι οι πιστοί άνθρωποι, σφόδρα αντιοικουμενιστές. Τον Πάπα είπε, και το είπε ως προφήτης. Δεν μπορώ να πούμε ότι το είπε σαν μια γνώμη, μια υπερβολή, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τον Πάπα να τον καταράστε θα είναι η αιτία του κακού, κάποιου μεγάλου κακού φαίνεται, είναι αντίχριστος. Έχει εμφανιστεί λοιπόν ο Πάπας ο Αντίχριστος, διότι κάποιοι λένε ότι θα εμφανιστεί λίγο μετά το θάνατο του σημερινού. Πάμε κάπου αλλού ο τώρα. Ο Πάπας δεν θα είναι ο Αντίχριστος με την έννοια του συγκεκριμένου μεγάλου Αντιχρίστου, διότι ο συγκεκριμένος μεγάλος Αντίχριστος θα προέρχεται από τους Εβραίους, θα είναι ο Μεσσίας των Εβραίων. Δεν παραδέχτηκαν τον Ιησού ως Μεσσία οι Εβραίοι, θα παραδεχθούν τον Αντίχριστο. Ο Πάπας θα συμμαχίσει με τον Αντίχριστο και θα είναι και αυτός ένας από τους πολλούς Αντιχρίστους, τους προδρόμους του Αντιχρίστου και τους συνεργάτες όταν έρθει ο Αντίχριστος του Αντιχρίστου. Τώρα να πούμε δύο προφητείες που δεν έχουν επαληθευθεί. Λοιπόν, η μία είναι δυσάρεστη και η μία είναι ευχάριστη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πριν πάτε στη δυσάρεστη και στην ευχή. Έχει πει ότι όταν θα φορολογήσουν και τα αυγά, τις σκότες και τα παράθυρα. Πώς το λέει αυτό, για πέστε μου, θα και τι λέει? Θα έρθει καιρός που θα βάλουν φόρο στις σκότες και στα παράθυρα. Και τότε τι θα γίνει? Δεν λέει. Τι θα γίνει? Έρθει το προφητεύ. Θα σκύψουμε το κεφάλι μας ως υποζύγιο στο ζυγό του κράτους. Λοιπόν, όταν άλλοι κλέβουν δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια και το κράτος πτωχεύει και αδειάζουν τα ταμεία, τι θα γίνει? Αυτό θα γίνει. Με τη διαφορά ότι συμμετέχουν και οι υπάλληλοι του κράτους σε αυτή την ιστορία. Συνεχίζουμε στον Πατροκοσμά τον Ετωλό. Άλλοι προφητείες λοιπόν, οι δυσάρεστοι και οι ευχάριστοι που δεν έχουν επαληθευθεί. Οι δυσάρεστοι. Θα έρθει καιρός που οι πόλεις θα γίνουν σαν παράγκες. Θα γίνει γενικός πόλεμος, εννοεί τον πυρηνικό πόλεμο, μετά από τον οποίο θα μείνουν ολίγοι άνθρωποι πάνω στη γη
και θα βαδίζει κανείς μισή ώρα για να βρει έναν άνθρωπο να του πει καλημέρα και να τον κάνει αδελφό του. Πρέπει να πω εγώ σαν παρένθεση σήμερα ότι ο Πούτιν, επειδή έχουμε τη γνωστή ιστορία με την ομηρία, προσπαθεί συνέχεια σε αυτόν που σας έλεγα στις αρχές, προσπαθεί να ενεργοποιήσει όλη τη διεθνή κοινότητα και τη Δύση, λέγοντας ότι στην περιοχή όπου γίνεται η ομηρία υπάρχουν πάρα πολλά πυρηνικά και υπάρχει κίνδυνος πυρηνικής αναφλέξεως. Το θυμήθηκα τώρα που είπατε αυτή τη φράση. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Κύριε Ζερβέ, εσείς που κατέχετε τα πολιτικά, θέλω να μου πείτε επ' ευκαιρία, οι Αμερικάνοι συμπαθούν ή αντιπαθούν τον Πούτιν? Για μένα το συμπαθούν. Έτσι λέτε? Έτσι λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, να επανέλθουμε. Σε αυτή την προφητή ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, ναι, συμφωνεί με τον Ισαΐα που λέει ότι θα ανοίξουν θηρίδες από τον ουρανό και θα πέσει η συμφορά πάνω στη γη και θα καεί η γη και θα μείνουν ολίγοι άνθρωποι πάνω στη γη. Προφητεύεται στο 24ο κεφάλαιο του Ισαΐα, και καλά να το διαβάσουν οι αγαπητοί τηλεθεατές, που αναφέρεται σε γενικό παγκόσμιο πόλεμο, τον χειρότερο και τον καταστρεπτικότερο πόλεμο που θα γνωρίσει ο πλανήτης μας. Συμφωνεί με τον Ζαχαρία, τον προφήτη, ένα από τους 12 προφήτες Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος προφητεύει ότι η τελευταία πληγή, το τελευταίο και το χειρότερο πλήγμα κατά της αντιθέα ανθρωπότητας θα είναι ότι θα χύνονται τα μάτια από τις κόγχες, θα χύνεται η γλώσσα σαν νερό από το στόμα και θα εξατμίζεται η σάρκα έτι σταμένου του ανθρώπου επί των ποδών αυτού. Ακαριέως, προτού προλάβει ο άνθρωπος να πέσει από το... να πέσει, θα χύνονται τα μάτια, θα χύνεται η γλώσσα, θα εξατμίζεται η σάρκα. Είναι οι συνέπειες της εκρήξεως βόμβας νετρονίου. Το θερμικό κύμα, άμα πάρει τον άνθρωπο, αυτά είναι χαρακτηριστικά, λένε οι ατομικοί επιστήμονες. Χύνεται το μάτι, χύνεται η γλώσσα, εξατμίζεται ακαριέως αυτή τη στιγμή η σάρκα. Τα γράφω αυτά ο Ζαχαρίας το 500 περίπου π.Χ., τότε που πολεμούσαν με λιθάρια, με ξύλα, με σίδερα. Μάλιστα. Η δε αποκάλυψη μιλάει για χρυσές φιάλες, νταμιζάνες, που θα πέφτουν πάνω, ολόχρυσες. Είναι συμβολική, αλληγορική η αποκάλυψη. Ονομάζει τις νταμιζάνες αυτές ολόχρυσες, γιατί είναι πολυδάπανες και το χρυσάφι θα λέγαμε. Και κάθε φιάλη θα έχει τη δύναμη να καταστρέφει το 1/3 της γης. Δεν λέω ότι εκεί που θα πέφτει θα καταστρέφει, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο που θα πέσει πάνω στο κεφάλι του ή μια μικρή έκταση γης. Το 1/3 της γης. Μάλιστα. Δεν είναι ατομικές βόμβες αυτές? Να γυρίσουμε. Να πούμε και την ευχάριστη. Ναι, να πούμε την ευχάριστη. Να γυρίσουμε στον Πατροκοσμά. Ναι. Στον Πατροκοσμά. Λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς προφήτευσε και είπε το πρόβλημα της πόλης θα λυθεί. Αυτό σημαίνει, όπως οι Εβραίοι έπειτα από 2000 περίπου χρόνια πήραν την πόλη τους, την Ιερουσαλήμ, και οι Χριστιανοί, οι Έλληνες, θα πάρουν και αυτή την πόλη των οραματισμών τους. Την Κωνσταντινούπολη. Την Κωνσταντινούπολη. Εκεί δεν συγκεντρώνονται οι μεγάλοι πόθοι μας και τα οράματά μας. Αυτό φαίνεται ανθρωπίνως αδύνατο σήμερα. Λοιπόν, αλλά τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά εστί παρά το Θεό, και όπου βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξης, λέει και κάποια άλλα πράγματα σχετικά ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός. Ο Θεός κάνει υπερφύσιν πράγματα. Λοιπόν, γιατί πίστευε κανείς ότι οι Εβραίοι επί από 2000 χρόνια θα φτιάχναν κράτος? Πίστευε κανείς ότι οι Εβραίοι θα αποσπούσαν την Ιερουσαλήμ από τα χέρια εκατοντάδων εκατομμυρίων μουσουλμάνων εχθρών τους κλπ?
και όμως πήραν την πόλη τους και έκαναν και το κράτος. Βάζουμε τελεία. Όπου βούλεται Θεός, νικάτε φύσεως τάξης ως γέγραπτε. Βάζουμε τελεία στις προφητείες του Πατροκοσμάτου Ετωλάνου και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πολλοί χρησιμοποιούν τον οστράβαμο, έτσι, και λένε είναι μία μεγάλη μορφή, έτσι, και δεν ακούμε, ξέρω εγώ, για τις προφητείες του Πατροκοσμά του Ετωλού. Αισθάνομαι πολύ δυσφορία όταν ακούω να αναφέρουν κατά κόρον, μάλιστα σε σχετικές περί προφητειών εκπομπές, το όνομα του Νοστράδαμου. Ο οποίος τι ήταν, κύριε Σωτήρο? Ο Νοστράδαμος δεν ήταν αληθινός προφήτης. Έχω διαβάσει τις δήθεν προφητείες του. Είναι σε ποιητική γλώσσα, σε στροφές εκεί κλπ. Γρυφώδεις, τριφλές, σκοτεινές. Όποιο συμπέρασμα θέλει κανείς να βγάζει, βγάζει. Ό,τι θέλει να βγάλει, ο συμπέρασμα το βγάζει. Λοιπόν, έχω μάλιστα, λένε, και τροποποιηθεί για να προσαρμόζονται προς κάποια γεγονότα που συνέβησαν, να φαίνονται δίθεν ως επαληθεύσεις προφητιών του Νοστράδαμου τα γεγονότα. Προφήτευε κατά τον τύπο της πυθίας στους δελφούς. Μάλιστα. Και ήταν αστρολόγος. Δεν είχε σχέση με τον Πατροκοσμά τον Ετωλό. Και ο πλοίον λόγος κατέχει ότι ήταν κιερωμένος της Εκατερίνης των Μεδίκων, της Βασιλίσσης. Μάλιστα. Και τον αποδοκίμασε και ο ίδιος ο Πάπας. Λοιπόν, εν τούτες από πνεύμα ξενομανίας χρησιμοποιούν το όνομα του Νοστράδαμου. Θυμάμαι σε μια εκπομπή του κυρίου Τριανταφυλόπουλου που ήταν θέμα οι προφητείες του Νοστράδαμου. Διαβάστηκε και τονίστηκε με πολύ έμφαση, ήταν τότε κοντά στο έτος 1999, ότι το 1999, έλεγε δήθεν ο Νοστράδαμος, θα κατεβεί από τον ουρανό ο βασιλιάς του τρόμου και θα επικρατήσει. Δεν έγινε τίποτα, διαψεύστη. Ή είναι προφήτης κανείς και αυτά που λέει ως προφητείες γίνονται, ή δεν είναι. Και πλανά τον κόσμο. Υπάρχουν σήμερα. Και πλανάται και ο ίδιος από το διάβολο. Υπάρχουν προφήτες. Ο Πατροκοσμάς, ο Ετωλός, νομίζω είναι ο μεγαλύτερο. Είναι ο μεγαλύτερος προφήτης της Ορθοδοξίας. Της Ορθοδοξίας, έτσι. Ναι. Υπάρχουν άλλοι προφήτες μετά τον Πατροκοσμά. Και σήμερα υπάρχουν. Ναι. Το Άγιο Πνεύμα, πώς λέει εκεί, είναι με ένα ή και έστε και έστε. Λοιπόν, και ευρύει προφητείας. Λοιπόν, προφητείας και με την έννοια των λόγων φωτισμού του Αγίου Πνεύματος και με την έννοια της προρίσεως γεγονότων του μέλλοντος που δεν είναι δυνατόν να τα συμπεράνει κανείς από τα δεδομένα του παρόντος. Να, εγώ γνώρισα χαρισματούχους που είχαν αυτό το χάρισμα που σου έλεγαν θα συμβεί αυτό και συνέβαινε. Πράγματα που δεν μπορούσε με το μυαλό σου να τα προβλέψεις. Ήταν ο πατήρ Πορφύριος που ανέφερα και προηγουμένως το όνομά του. Ήταν πολύ μεγάλος προορατικός. Είπε πράγματα και σε μένα είπε πράγματα τα οποία συνέβησαν όπως τα είπε. Πέστε μου κάτι, άρα υπάρχουν. Ο πατήρ Ιάκωβος που ήταν εκεί στην Εύβοια, ο πατήρ Παΐσιος στο Άγιον Όρος και σήμερα υπάρχουν. Αλλά δεν θα αναφέρω ονόματα ζώντων, γιατί αν αναφέρεις ένα όνομα δεν τους αφήνουν να ησυχάσουν. Οι άνθρωποι, άμα ακούσουν ένα ότι έχει διορατικό ή προορατικό χάρισμα, μαζεύονται εκεί κατά εκατοντάδες και δεν μπορούν να ησυχάσουν. Τα μελούμενα. Έπειτα, αν αναφέρεις ένα όνομα, θα πει ο άλλος, εγώ ξέρω και τον άλλο, γιατί δεν τον ανέφερες. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Πορφύριος, τον ξέρουν πολλοί, σύγχρονος ήταν, πριν από μερικά χρόνια εκοιμήθη. Πολλοί έχουν προσωπική πείρα. Προσωπική αντίληψη του χαρίσματος του προφητικού που είχε ο πατήρ Πορφύριος. Κύριε Σωτηρόπουλε, θα πάμε στον Άγιο Κοσμά. Θα μας πείτε από πού καταγόταν, πότε έζησε και θέλω και μία απάντηση. Πολλά βιβλία τον παρουσιάζουν ως υπερασπιστή της αγροτιάς. Ως υπερασπιστή, ξέρετε, των εργαζομένων, των καταπιεσμένων, της γυναίκας. Και πρέπει να σας πω ότι στα πανεπιστήμια τον τελευταίο καιρό γίνονται και έρευνες, έτσι, και δίδονται εργασίες. Ξέρω στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο πρόσφατα, διότι μου ζήτησαν τη συνδρομή και τη βοήθειά μου, παιδιά,
για την επικοινωνιακή τέχνη του πατροκοσμάτου ετωλού ή την επικοινωνιακή επιστήμη. Και να μας πείτε και πόσο εγγράμματος ή αγράμματος ήταν ο Κοσμάς. Πρώτα, από πού έτσι καταγόταν. Αυτή η ερώτηση από πού κατάγεται με συγκινεί ιδιαίτερως, διότι κατάγεται από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, από την Ετωλοκαρνανία. Μάλιστα. Ερίζουν μάλιστα δύο χωριά στην Ετωλοκαρνανία για τον Άγιο Κοσμά. Το Μέγα Δέντρο και ο Ταξιάρχης. Λοιπόν, ήταν Ετωλοακαρνάν ήταν. Λοιπόν, κήρυξε εκεί σε χωριά της γενέτειράς μου και κήρυξε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος. Έκαμε 4 ιεραποστολικές περιοδίες. Πού, αν επιτρέπει. Μέχρι την, αυτό που ονομάζουμε σήμερα Αλβανία, Βόρειο Ήπειρο. Και προς νότον μέχρι τη Βοστίτσα, το Αίγιο, μερικοί λένε ακόμη πιο κάτω, και σε νησιά κήρυξε και του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγος, ή 4 ιεραποστολικές περιοδίες. Θα λέγαμε ότι είναι ένας δεύτερος Απόστολος Παύλος, Ιεραπόστολος, Εθελαπόστολος. Μοναχός ήταν στο μοναστήρι του Αγίου Φιλοθέου, του Αγίου Όρους, αλλά τον έτρεγε σαν σκουλίκι μέσα ο πόνος και η αγωνία για το σκλαβωμένο γένος, και έλεγε εγώ καλά περνάω εδώ στο μοναστήρι, γλυκά η πνευματική ζωή, αλλά οι αδελφοί λοιπόν είναι μέσα στην αμάθεια και μέσα στα βάσανα της δουλείας. Και ένα χωρίο της Αγίας Γραφής που άνοιξε έτσι μια μέρα την Αγία Γραφή, τον ξετίναξε έξω από το μοναστήρι. Ποιο είναι ήταν αυτό? Ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Μη τα εαυτόν έκαστο σκοπί του, αλλά και τα εταίρων». Να μην σκέπτεται κανείς μόνο το δικό του συμφέρον, αλλά και το συμφέρον των άλλων. Να μην σκέπτεται μόνο το δικό του καλό, αλλά και το καλό των αδελφών. Αυτό το χωρί τον πέταξε έξω από το μοναστήρι και τον έριξε στη μεγάλη περιπέτεια του κηρύγματος, το... και κήρυτε με τρόπο πολύ απλό και χαριτωμένο μέχρι σήμερα οι διδαχές του ελκύουν. Ήταν γράμματος. Ήξερε γράμματα, είχε διαβάσει, ήταν από τους σοφούς διδασκάλους του γένους. Εγώ λέει μελέτησα την ανθρώπινη σοφία, μελέτησα όλες τις διάφορες πίστες και λοιπά, τα βάθη της σοφίας ερεύνησε, έτσι λέει σε μια ομιλία του. Εκεί στο μοναστήρι καθόταν και μελετούσε, και ένα κατάλαβα, ότι η πίστη των Ορθοδόξων αυτή είναι η αληθινή. Ήταν διδάσκαλος και αγαπούσε πολύ τα γράμματα, τη γλώσσα την ελληνική. Όποιος λέει μιλάει αρβανίτικα, θα κάνω μια ευχή να του συγχωρηθούν όλες οι αμαρτίες, αν πάψει να μιλά αρβανίτικα και μιλά ελληνικά. Ήταν ένα κινητό Υπουργείο Παιδείας. 20 περίπου ανώτερες σχολές ίδρυσε και 200 περίπου κατώτερες σχολές ίδρυσε. Σχολεία, ο μεγαλύτερος διδάσκαλος του γένους. Ιεραπόστολος, Εθελαπόστολος, Άγιος, Θαυματουργός, Εθνομάρτης και Ιερομάρτης, και προφήτης, είπαμε, ο καταπληκτικότερος προφήτης της Ορθοδοξίας. Έχω διαβάσει. Πολύεδρος αδάμας. Ήταν πολυμερής προσωπικότης. Ναι, έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο, έτσι, ότι ο Αδαμάντιος Κοραής, σας το μεταφέρω, ναι, δίνει ένα μέτρο, λέει, του προβλήματος που αντιμετώπισε ο Κοσμάς ο Ετωλός με τους Εβραίους. Έτσι, χωρίς να κάνουμε τον ή να καταφεύγουμε. Τον μισούσαν πολύ οι Εβραίοι. Γιατί, διότι λέει ο Αδαμάντιος Κοραή, τον Ιουδαίων το προσιμάς μίσος υπερβαίνει και αυτόν το τουρκικό μίσος. Εναντίον ημών η περηφάνεια των Εβραίων, καθώς και η καταφρόνηση υπερέχει αυτή των Τούρκων και τρέφεται από αυτήν ταύτην την Παλαιάν Διαθήκη. Γιατί τον μισούσαν? Επειδή ήταν χριστιανός και κηρύτε το χριστιανισμό, το Χριστό. Και γιατί μήπως έλεγε ιδρύστε και σχολιά. Όπως μισούσαν τους Αποστόλους. Ναι. Δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτοί τον μισούσαν πολύ. Λοιπόν, πολύ περισσότερο από τους Τούρκους. Και αυτοί συνετέλεσαν να τον συλλάβουν οι Τούρκοι και να τον εκτελέσουν δια παγχωνισμού εκεί στη Βόρειο Ήπειρο, στον Αόο ποταμό. Λοιπόν, αυτοί οι Εβραίοι συνετέλεσαν. Τότε την εποχή που είχαμε βίο εξισλαμισμό.
έτσι, ναι, πώς, τι έκανε για αυτή την ιστορία. Εδώ φαίνεται έτσι η δύναμη στην πνευματική του Κοσμά. Είχαν εξισλαμιστεί ολόκληρα διαμερίσματα του ελληνισμού και ο Άγιος Κοσμάς με τα κηρύγματά του τους επανέφερε στην Ορθοδοξία. Εδώ δυσκολεύεσαι έναν άνθρωπο σήμερα αιρετικών να τον επαναφέρει στην Ορθοδοξία. Του είχε δώσει πολύ μεγάλη χάρη ο Θεός. Ολόκληρα διαμερίσματα εξισλαμιστέντα τα επανέφερε στον... Πώς βοήθησε στην Επανάσταση του 21, δηλαδή με το λόγο του. Όταν... Διότι έχω ακούσει ότι και ο Ρήγας Φεραίος ουσιαστικά έτσι πήρε πνευματική τροφή από τον Άγιο Κοσμά τον Ετών. Ο Ρήγας Φεραίος θεωρείται πρόδρομος της Ελληνικής Επαναστάσεως και είναι πρόδρομος της Ελληνικής Επαναστάσεως, ήταν φλογερός. Αλλά εγώ θεωρώ ακόμη ανώτερο πρόδρομο της Ελληνικής Επαναστάσεως τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Κανείς δεν ηλέκτρισε το υπόδουλο γένος όσο ο Κοσμάς με τα κηρύγματά του, με τα θαύματά του και με τις προφητείες του και με την προφητεία για το ποθούμενο. Στην τρίτη γενεά θα έρθει το ποθούμενο, θα το δουν τα εγγόνια σας. Θα έρθει με δυσκολία, αλλά θα έρθει. Έδινε κουράγιο δηλαδή στον Έλληνα. Έδινε μεγάλη ελπίδα, στο φτερά έδινε στο υπόδουλο γένος. Όταν πήγαινε από τόπο σε τόπο για να κηρύξει, τον ακολουθούσαν 60 ιερείς. Πέστε μου κάτι, έκανε τόσο... Αυτός κύριε έβαζε ένα καθισματάκι, λοιπόν ανέβαινε πάνω, ήταν κοντό στο ανάστημα και κήρυτε. Και τον άκουαν ό,τι έλεγε ο Κοσμάς, το κομπόδεναν θα έλεγα οι άνθρωποι, μέχρι σήμερα σε χωριά που πέρασε, από γενεά σε γενεά μεταδίδονται λόγια. Είπε ο Πατροκοσμάς αυτό, το βάζαν μέσα στην καρδιά τους, το φύλαγαν σαν θησαυρό. Δεν υπήρχαν άλλωστε και τότε πολλοί ιεροκήρυκες και κηρύγματα και περιοδικά και βιβλία και λοιπά, υπήρχε σκοτάδι. Αυτό ήταν φως μέσα στο σκοτάδι. Πέστε μου κάτι, σε όλον αυτόν τον αγώνα έκανε, διότι ίδρυσε τόσα σχολιά, έτσι, που ήταν... 200 περίπου κατώτερα και ήταν και 20 τουρκοκρατία, περίπου ανώτερα, έτσι, ναι. Έτσι, μπορεί να πούν κάποιοι, μα μήπως είχε την ανοχή του τουρκικού κράτους. Βάδιζε με σύνεση, ναι, με φωτισμό, δηλαδή, Θεού. Ναι. Δεν μιλούσε έτσι εναντίον των Τούρκων φανερά κλπ. Και για την απελευθέρωση της Ελλάδας, για την Επανάσταση 21, εξεφράζεται έτσι συγκεκαλυμμένα. Θα έρθει το ποθούμενο, έλεγε. Δεν έλεγε θα γίνει Επανάσταση, θα ελευθερωθεί η Ελλάδα. Θα έρθει το ποθούμενο, αλλά καταλάβαιναν οι άνθρωποι τι εννοούσε. Ναι. Το τέλος του ήταν ποιο ήταν. Συνετός. Κάποιος φίλος ακροατής, μάλλον πρέπει να κάνει λάθος. Λέει να μιλήσει ο κ. Σωτηρόπουλος για τα θαύματα του Αγίου Εφραίμ. Εδώ δεν κάνουμε εκπομπή. Όχι, έχουμε για τον Άγιο Κοσμά σήμερα. Έχουμε για τον Άγιο Κοσμά. Μιλήσατε για θαύματα. Έχετε υπόψη σας κάποια θαύματα ή κανόνα. Τίνος. Του Πατροκοσμά του Ετωλού. Βέβαια, είχε, έκανε και θαύματα. Αλλά σήμερα ήταν να μιλήσουμε για τις προφητείες, ναι, του. Γιατί... Και οι προφητείες είναι θαύματα. Ναι, είναι βέβαια. Είναι θαύματα. Είναι σαν τις αναστάσεις νεκρών. Ο θαυματουργός ανασταίνει ένα νεκρό από τον τάφο και ο προφήτης τροποντινά ανασταίνει ένα γεγονός του μέλλοντος που δεν μπορεί να προβλεφθεί από το παρόν, το ανασταίνει από τον τάφο της ανυπαρξίας και το παρουσιάζει μπροστά σου σαν να έχει γίνει, ενώ δεν έχει γίνει. Πέστε μου τις μεγαλύτερες δυσκολίες, πού τις αντιμετώπισε. Οι Εβραίοι τον πολεμούσαν πολύ και μερικοί δεσποτάδες, ένα δεσπότης εκεί του έσκησε και ένα αποκάμισο και είναι σχισμένο εκεί, το διατηρούν στην Κέρκυρα. Λοιπόν, είχε και διωγμός. Από, λοιπόν, από την επίσημη δηλαδή διοικούσα εκκλησία. Ναι, δεν είναι πάντοτε όλοι οι επίσκοποι καλοί και όλοι οι ιερείς καλοί. Να μην μπούμε σε αυτό το θέμα, φαίνεται. Όχι, αυτό, διότι έχουμε μπει πολλές φορές. Δεν τον τιμήσανε κιόλας όπως έπρεπε ή δεν τον τιμάνε ακόμα και σήμερα. Ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, αυτό σε πρόβαλε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Και έκανε και εκδόσεις ειδικές για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Έτσι. Αυτό το βιβλίο είναι τον πατρός Αυγουστίνο. Ναι, ναι. Είναι 25η έκδοση. Ναι, ναι. 25 με τις προφητείες του, ναι, και όλα αυτά τα γνωστά. Και ο βίος, προφητεία, διδαχές και η ακολουθία. Ο πατήρ Αυγουστίνος, ο οποίος είναι τώρα 95-97 ετών. 97-98 ετών. Και είναι
σε παροπλισμό τώρα. Ναι, λόγω ναι. βαθιτά του γύρατος. Δεν βαδίζει. Ναι. Δεν θυμάται πολλές φορές, δεν γνωρίζει πολλές φορές. Όταν είσαι κάποια καλή, καλούτσικη κατάσταση, μπορεί να πει 3, 4, 5 λέξεις. Τα έβαλε όμως με όλους τους εξουσιαστές. Δεν χαρίστηκε σε κανένα. Αγαπούσε δε ιδιαίτερα. Και ήταν και έτοιμος όταν του έκαναν έλεγχο. Αγαπούσε δε πολύ τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Από την Παλαιά Διαθήκη αγαπούσε πιο πολύ τον Ισαΐα. Ναι. Από την Καινή Διαθήκη τον Απόστολο Παύλο πιο πολύ. Και από την Εκκλησία. Από τους αρχαιοτέρους τον Άγιο Χρυσόστομο και από τους νεοτέρους τον Κοσμά τον Ετωλό. Και μερικοί όταν τον έβλεπαν τον πατέρα Αυγουστίνο, που είναι και κοντός, το ανάστημα και φλογερός, όπως λέγαν, δεύτερος Άγιος Κοσμάς λέγαν, πολλοί άνθρωποι. Πέστε μου κάτι τώρα, έτσι, θέλω να μας πείτε πώς μαρτύρησε, καταρχήν. Τον απαγχώνησαν. Πού τον απαγχώνησαν? Στον ναό, ποταμό πάνω στη Βόρεια Ήπειρο. Η Τουρκαβαλή. Του είχε δε πόθο, στην προσευχή του έλεγε «Χριστέ μου, όπως εσύ έχεις το αίμα σου για μένα, αξίωσέ με και εγώ να χύσω το αίμα μου για την αγάπη σου». Μάλιστα. Και τον αξίωσε ο Θεός μαρτυρίου. Μάλιστα. Ο τάφος του βρέθηκε τώρα πρόσφατα νομίζω. Έτσι, ναι. στην Αλβανία και έγινε και ολόκληρη διαδικασία επί μακαριστού Σεραφείμ για να έρθει για να έρθουν τα λείψανά του στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Άλλο θέλω να ρωτήσω, γιατί υπήρξε και το ρωτάνε από ό,τι με πληροφορούν και στο Γοντρό, γιατί καθυστέρησαν να αναγνωρίσουν την αγιότητα, την αγιοσύνη του? Γιατί σήμερα. Διότι υπήρξε καθυστέρηση, έτσι. Σήμερα αγιοποιούνται άλλου τύπου άνθρωποι. Αγιοποιούνται το εισαγωγικών. Εξαίρονται έτσι, γομιάζονται, γίνονται είδωλα, ενδάλματα. Αν τίποτε ηθοποιοί, τίποτε λογοτέχνες, τύπου Καζαζάκη ας πούμε, τίποτε καλλιτέχνες, τραγουδιστές. Δεν θα πω για τους ποδοσφαιριστές, επειδή μας χάρισαν μια νίκη που έκανε την Ελλάδα παγκοσμίως γνωστή. Η κοινωνία, η Εκκλησία όμως γιατί? Διότι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν την Εκκλησία δεν ήταν σαν τον Άγιο Κοσμά, δεν είχαν πνευματικότητα και αγιότητα σαν τον Άγιο Κοσμά και δεν σκέπτονταν την αγιοποίηση του Κοσμάτου Ετωλού. Ο πατήρ Αυγουστίνος, ο οποίος είναι πνευματικός άνθρωπος, και διάβασε τον Κοσμά και εξετίμησε το έργο του και από εθνικής πλευράς, όχι μόνο από ορθοδόξου, και από εθνικής, αυτός φρόντισε και τον πρόβαλε και τον Άγιο Κοσμά. Υπήρξε και από τους μοναχούς μια προθυμία να προβληθεί ο Άγιος Κοσμάς. Γιατί, κύριε Σωτηρό? Επειδή άφησε το μοναστήρι και κατέβηκε στον κόσμο. Όχι την καλοπέρασε, εντάξει, είναι γλυκιά η πνευματική ζωή, είναι ωραία. Εκείνη την εποχή όμως της Τουρκοκρατίας. Ναι, αλλά είναι μερικοί μοναχοί οι οποίοι έχουν αυτές τις αντιλήψεις. Δεν θα βγεις από το μοναστήρι σου. Δεν θα βγεις από το μοναστήρι σου. Ο Κοσμάς δεν σκεπτόταν έτσι όμως. Σου λέει, ωραία, περνάω. Ξέρετε τι είπε ο Κοσμάς, κύριε Ζερβέ και αγαπητοί τηλεθεατές? Θα βγω στον κόσμο, θα κινδυνεύσω στον κόσμο. Υπάρχουν παγίδες, υπάρχουν πειρασμοί, υπάρχουν κίνδυνοι. Αλλά λέω, ας χαθεί ένα πρόβατο. Για να σωθούν τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Έτσι σκέφτηκε. Όπως ο Απόστολος Παύλος που είπε, εύχομαι να αναθεματιστώ, να χωριστώ εγώ από τον Χριστό, αρκεί να σωθούν οι συμπατριώτες μου οι Ισραηλίτες. Αγάπησε το έθνος παραπάνω από τον εαυτό του. Και ο Παύλος και ο Κοσμάς ο Ετωλός. Και είχε μία κακή έτσι μεταχείριση. Για να αγιοποιηθεί κάποιος, παρακαλώ να βγουν τα τηλέφωνα. Έτσι, για να γίνουν ερωτήσεις στον κύριο Σωτηρόπουλο, αλλά δεν θα ήθελα τοποθετήσεις σε ερώτηση, θα κλείνει η γραμμή και θα και δίνει η απάντηση. Και σύντομες ερωτήσεις, έτσι, αρκετή. Τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να αγιοποιηθεί κάποιος ή κάποια? Όχι για να αγιοποιηθεί, αγιοποιείται με τη ζωή του. Άμα κάνει πνευματική ζωή, αγώνα πνευματικό, γίνεται άγιος. Να αναγνωριστεί τέλος πάντων. Να αναγνωριστεί, πολύ ωραία. Να ανακηρυχθεί, να αναγνωριστεί, ναι. Τι χρειάζεται? Εξετάζεται το βίος του. Αν είχε
κάνει μεγάλα έργα, αν ήταν άνθρωπος πίστος, ζήλου, πνευματικού αγώνος κλπ. Και αν κάνει, είχε και σημεία θαυματουργικά. Λοιπόν, και με τα θάνατον οι Άγιοι έχουν σημεία. Τα λειψανά τους εμβολιάζουν, μπορεί να θεραπεύσουν αρρώστους κλπ. Λαμβάνονται όλα αυτά υπόψη. Μάλιστα. Να βάλουμε τελεία. Θα ήθελα παρακαλώ να είστε όλοι σύντομοι, έτσι, όχι τοποθέτηση, ερώτηση. Θα κλείνουμε και θα απαντάει ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ακούμε. Ναι, μπρος. Σας ακούμε. Κύριε Ζερβέ. Μάλιστα. Επειδή με το θέμα του Πατροκοσμά είχα λίγο ασχοληθεί και είμαι από την Πελοπόννησο κάτω. Οι παλιοί, πολύ παλιοί ιέροι που έζησαν είχαν πει ότι πέρασε την Πελοπόννησο ο Πατροκοσμάς και μάλιστα σε μια στεναχωρία της Μεσσηνίας είχε πάει εκεί πέρα και είπε μέσα σε αυτό το τάφο είναι ένα παλιό σκύλο. Άμα το βγάζανε ζωντανό. Και πράγματι βγάζει τον τάφο αυτό και ήταν ένα δεσπότης ο οποίος είχε βγει άλλιωτος. Αυτό το λέει ο πατέρας μου και η γιαγιά μου. Ωραία. Να είστε καλά. Αυτές τις ημέρες είχα πάει στην Παναγία Μαλεβή, ναι, προσκυνητής και ομιλητής. Εκεί μίλησα στο. Ναι. Αυτό ήταν και ο επίσκοπος, ο κύριος Αλέξανδρος. Εκεί αυτό τέλεσε τη λειτουργία. Εγώ κήρυξα και άλλες μέρες κήρυξα εκεί. Είναι μεγάλο προσκύνημα. Και το άκουσα αυτό που είπε ο τηλεθεατής, ότι ο Άγιος Κοσμάς πήγε και στη Μεσσηνία. Όχι μόνο στη Βοστίτσα στο Αίγιο προς Νότον, αλλά και νοτιότερα, μέχρι τη Μεσσηνία. Μάλιστα. Έφτασε. Τώρα, αυτός ο άλλιωτος θα ήταν κανένας δικαίως αφορισμένος. Λοιπόν, εάν αφοριστεί ένας ασεβής, αμετανόητος, ασεβής μεγάλος, κακοποιό στοιχείο μεγάλο, δεν λιώνει, είναι και αυτό ένα από τα θάματα της πίστης. Βάζουμε τελεία σε αυτό το ζήτημα. Άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, κύριε Ζεβέ, γεια σας και χαρά σας. Γεια σας, γρήγορα. Και εσάς, κύριε Σωτηρόπουλε. Γεια σας και χαρά. Χαίρετε, χαίρετε. Αυτά που είπατε, όλα να πούμε ανεξαιρέτως, τα έχω διαβάσει και τα άλλα και τα μπάλαλα μέσα στα σχολεία μας που έχουν έρθει από τους αλλοδαπούς εδώ πέρα. Το 12-13 που είχε πει ο Άγιος Κοσμάς την ελευθέρωση της Θεσσαλονίκη μας. Από το βασιλιά τότε, τον Κωνσταντίνο που ελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη. Όλα ανεξαιρέτως. Τα έχω διαβάσει. Ένα τώρα να δούμε εάν θα έρθω σε συμφωνία στη Θεσσαλονίκη παλαιό με νέο. Μακάρι να γίνει αυτό, γιατί είναι κλίμα και άδικο είναι αμαρτία, να είμαστε χωρισμένοι. Να είστε καλά. Άλλη γραμμή. Το είπε ο κύριος Ζερβός ότι πρέπει μεταξύ μας πρώτα να ενωθούμε. Παλαιών ημερολόγιο είναι πολυτέλεια αυτή η διαίρεση και κοιτάζουμε να ενωθούμε με τους παπικούς και με τους προτεστάντες και άλλους που μας χωρίζουν μεγάλες διαφορές και είμαστε ειρημένοι μεταξύ μας που επιτέλους έχουμε την ίδια πίστη και είτε με τον παλαιό είτε με τον νέο η ίδια πίστη είναι. Τελεία. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ να ξέρω αν υπάρχει κάποια προφητεία του Πατροκοσμά για την Ελλάδα μας, την οποία βλέπουμε ότι έχει φοβερά χάλια και συρρυκνώνεται και δημογραφικά. Θα υπάρξουν μέρες καλές για το έθνος μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είπε ότι για την Ελλάδα, ότι θα έρθει το ποθούμενο, δηλαδή θα ελευθερωθεί η Ελλάδα και θα γίνει ένα λαμπρό βασίλειο ήταν στην αρχή η Ελλάδα. Λοιπόν. Ένα βασίλειο λαμπρό, με λαμπρό μέλλον, αλλά χαρτοβασίλειο είπε, η γραφειοκρατία. Ένα λαμπρό βασίλειο με λαμπρό μέλλον, αλλά χαρτοβασίλειο. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γραφειοκρατία. Και όλοι οι κυβερνήτες που αναλαμβάνουν τη γραφειοκρατία θα πατάξουν. Αν δείτε τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια όλοι τα ίδια λένε. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι κύριε Ζερβέ. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Yes. Καλημέρα. Χαίρετε. Και στον κύριο Σωτηρόπουλο. Η κυρία Σακαλή από τη Φωνία, δεν κάνω λάθος. Κυρία Αλεξάνδρα Σακαλή, η οποία έχει μελοποιήσει Νικηφόρο Βρετάκο, βοηθήστε με. Τη λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη. Κάτω από την Ακρόπολη. Τα έργα της έχουν παιχθεί σε Μόσχα, Βερολίνο. Είναι ιδιαίτερη τιμή. Χαιρόμεθα και συγχαίρομαι. Έτσι στο τηλέφωνο και είναι και πολύ θεοσεβούμενη. Σας ακούμε. Ναι, ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Σωτηρόπουλο για αυτό το θέμα. Ακούσαμε, ξενυχτήσαμε για το μεγαλειώδες, όπως προέλεγαν, θέαμα της τελετής λήξεως της Ολυμπιάδος.
λυπούμαστε, αλλά δεν μπορούμε να συγχαρούμε τώρα τον Έλληνα χορογράφο και καλλιτεχνικό διευθυντή Παπαϊωάννου, όπως και τον μουσικό Κουμεντάκη, για την τουρκοπρεπή μουσική των τραγουδιών της Λήξεως. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες συνθέτες και θαυμάσιοι ποιητές, από το Δροσίνη, Παλαμά, έως τους σύγχρονούς μας, και που έχουν μελοποιηθεί από πολλούς Έλληνες. Ακόμη και εγώ μέσα σε ένα μεγάλο βιβλίο μου, όπως ξέρετε, το Μουσικό Τετράδιο, το έχω προσφέρει σε ελληνικά οδεία μουσικούς και στο εξωτερικό, θα μπορούσαν, αφού το γνωρίζουν, να ακουστούν οι Έλληνες ποιητές μας, τουλάχιστον την τελευταία αυτή βραδιά, με κλασικά τραγούδια. Κυρία Σακαλή, μάλιστα, να τα πούμε αυτά αύριο. Κάτι για τον Πατροκοσμά, τον Ετωλό. Τελειώνω, δεν έχω να πω πολλά. Όχι, ναι, επειδή το έχουμε για τον Πατροκοσμά τον Ετωλό σήμερα. Α, είναι σήμερα μόνο. Έτσι, για ναι, το... ναι, ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και... έτσι. Και εμείς λυπούμεθα, διότι πολλές φορές προβάλλονται ξένοι και ξέλα έργα, ενώ υπάρχουν λυσάξια ή ανώτερα ελληνικά. Άλλη γραμμή παρακαλώ, έχουμε. Ευχαριστώ, κύριε Ζερβέ. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε που καλέσατε τον κύριο Σωτηρόπουλο. Να είστε καλά. Είμαι η Μαρία Μπουρνάκη, κύριε Σωτηρόπουλε. Κυρία Μαρία, χαίρετε, και κυρία κάνετε. Μαρία. Μην ανοίγουμε διάλογο για να κάνουμε ερώτηση. Χαίρομαι τον κύριο Ζερβό που σας καλεί και μας διαφωτίζετε όλους, αλλά θέλω από τον κύριο Ζερβό να σας ξανακαλέσει και να μιλήσετε και για τον πατέρα Αυγουστίνο, γιατί έχει μεγάλη ιστορία. Μάλιστα. Κύριε Ζερβέ, θα σας παρακαλέσουμε, γιατί ο μόνος αδικημένος από τη δεσποτοκρατία και πολεμήθηκε πολύ ο πατήρ Αυγουστίνος, και πρέπει ο λαός να ενημερωθεί, και σας παρακαλούμε χίλιες φορές να μας ακούσετε το αίτημα και να καλέσετε τον κύριο Σωτηρόπουλο να μιλήσει. Ωραία, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Α, άλλη γραμμή παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Σωτηρόπουλο. Ήθελα να του πω για τον πάτερ Παΐσιο, ότι είπε τώρα θα δοξαστεί η Ορθοδοξία όταν βγήκε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Τι έχει να απαντήσει? Θα απαντήσω. Να μην, ο πατήρ Παΐσιος, να μιλάμε για τον Πατροκοσμά τον Ετωλό. Ο πατήρ Παΐσιος μου είπε ο ίδιος ότι πολλά λόγια φέρονται ως λόγια, ειδικά μου, ενώ εγώ δεν τα είπα, και πολλά λόγια τα τροποποιούν και τα διαστρέφουν οι άνθρωποι, και φτάνω σε σημείο να σκέπτομαι να μην λέω τίποτε. Τελείας αυτό. Μην... αν το άκουγα με τα αυτιά μου και έλεγε τέτοιο πράγμα, θα απαντούσα. Βάζουμε τελεία. Λοιπόν, άλλη γραμμή, το αμφισβητώ αυτό για να μην πω το αρνούμε. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα. Ήθελα να πω στον κύριο Σωτηρόπουλο και την καταγωγή του, του Πατροκοσμά. Η καταγωγή του ήταν από την Ήπειρο. Όχι, ήταν από την Ετωλοακαρνανία. Εκεί γεννήθηκε, κύριε. Εκεί, ναι, εκεί γεννήθηκε. Ετωλοακαρνανία. Κύριε Σωτηρόπουλε, την ερώτηση του... και αμέσως μετά. Είναι από την Ήπειρο, από τα Κραμενοχώρια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αυτό είναι που τον διεκδικούν όλοι τα βιβλία. Εγώ που έχω μπροστά μου μιλάνε για το θέρμο της Αιτωλίας. Έτσι, έτσι, εγώ το βιβλίο που, τα βιβλία που έχω διαβάσει. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Μισό λεπτό, ναι. Είμαι σε σειρά. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Μία ερώτηση στον κύριο Σωτηρόπουλο, γύρω από τον Άγιο και τον Άλλη Πασά. Όταν έφυγε ένα βράδυ σκοτάδι με πολύ βροχή ο Άγιος, πήγε προς την περιοχή του Τεπελενίου. Εκεί λοιπόν είδε ένα φως, χτύπησε την πόρτα και μπήκε μέσα. Τον υποδέχτηκε η Χάμκο, η μητέρα του Άλλη Πασά. Ο Άλλη Πασάς ήταν βοσκός έξω. Το βράδυ λοιπόν, επειδή είχε πολύ βροχή, κατέβηκε ο Άλλη Πασάς και πήγε στο σπίτι του σαν παιδί που ήταν βοσκός. Χτυπάει, ανοίγει την πόρτα λοιπόν, λέει: «Μαμά, κάτσε παιδί μου», λέει, «είναι ο Άγιος μέσα». Ξυπνάει λοιπόν την άλλη μέρα το πρωί ο Άγιος και τους λέει: «Δεν μου λες ποιο είναι το παιδί αυτό?» «Ο γιος μου, γέροντα», του λέει. Τον κοιτάζει λοιπόν και του λέει: «Παππού, τι κάνεις?» Του φυλάει το χέρι. «Παιδί μου», του λέει, «εσύ θα γίνεις μια μέρα μεγάλος και θα πάω και στην πόλη, παππού. Θα πας και στην πόλη», του λέει, «παιδί μου, και θα έχεις κόκκινα γένια». Να είστε δηλαδή, καλά. Ορίστε. Ναι, κάτι άλλο. Ναι, και εν συνεχεία μετά από χρόνια, όταν έγινε ο Αλής, έγινε Πασάς και περάσανε το σκήνομά του μέσα από το, τα οστά του, μέσα από τα Γιάννενα, τα πήρε, τα βάλε σε ένα χαϊνέ σεντούκ και έπεσε απάνω και τα αγκάλιαζε. Αυτό είναι ένα ωραίο κομμάτι τη ζωή του... του Πατροκοσμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σωτηρόπουλο. Δεν ξέρω αν έχει να μου πει τίποτα. Είναι, είναι γεγονός ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είπε στον Άλλη Πασά όλα τα μέρη που θα κατακτούσε, αλλά ο Άλλη Πασάς έχει τη φιλοδοξία να πάει και στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη.
και λέει στην πόλη θα πάω. Στάθηκε λίγο ο Άγιος Κοσμάς και λέει θα πας με κόκκινα γένια. Εκείνος πρόσεξε τη φράση θα πας, ναι, που ήταν η φιλοδοξία του. Δεν εξέτασε τι σημαίνει με κόκκινα γένια. Τι ήταν αυτό? Αποκεφαλίστηκε και πήγανε μόφρητη την κεφαλή του στο Σουλτάνο. Μάλιστα. Πόλη, άρα επαληθεύτηκε. Ναι. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Και τον τιμούσε όντως ο Αλυπασάς, ναι, τον Άγιο Κοσμά. Άλλη γραμμή. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ζερβό ποια ήταν η άποψη του Πατροκοσμά και αν είχε πει κάτι για το θέμα των μονογωνιακών οικογενειών, της κλωνοποίησης, τον γάμο μεταξύ των ομοφυλοφίλων, αυτά που συμβαίνουν στην εποχή μας. Μάλιστα, αν τα είχε προφητεύσει. Ο κύριος Σωτηρόπουλος θα μας απαντήσει. Να είστε καλά. Δεν είπε φυσικά τίποτα για κλωνοποίησης κλπ. Την ανηθικότητα όμως την πολεμούσε και γι' αυτό είπε για αυτά τώρα από τα φαινόμενα που φτάσαν στο σημείο να προβάλλουν ακόμη και τα παραφύσινα αμαρτήματα. Είπε ότι θα βγει ο καταραμένος διάβολος από το καυκί του. Μάλιστα, είχε τσιποσιά. Για το γυμνισμό δε, την ανεσχυντία και την ανέδεια του γυμνισμού, είπε το εξής. Κήρυτε σε μια πόλη εδώ στα Επτάνησα, στην Κεφαλονιά νομίζω, και είδε με το χάρισμα που είχε ότι τέσσερες αριστοκράτησες γυναίκες που εφήρμοζαν τον ενετικό σειρμό, μισοξεστήθωτες, ετοιμάζονταν να πάνε να ακούσουν το κήρυγμά του. Και έστειλε ένα πρόσωπο και λέει να πει σε αυτά τα είδωλα να μην έρθουν να ακούσουν κήρυγμα. Μάλιστα. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Εναντίον της αμαρτίας, της ανεδίας, όλων των αμαρτιών. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Με ακούτε εγώ? Μάλιστα. Ναι, κύριε Ζερβέ, είναι προσωπικά για εσάς και χτες το βράδυ, μάλλον το πρωί, 2 η ώρα, έτυχε να παρακολουθώ την εκπομπή. Κάποιος τηλεθεατής σας διαμαρτυρήθηκε γιατί είναι χριστιανός, λέει, και είναι με το Πασόκ. Ναι. Είτε ξεχάσατε και πιάσατε αφήσατε την ουσία και του είπατε για την περιουσία. Για τον νόμο 1599... Δεν θα μπούμε τώρα αύριο να μας τα πείτε. Ξέρω, τώρα έχουμε... μην μας χαλάτε την εκπομπή σας. Όχι, παρακαλώ δηλαδή. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σωτηρόπουλο. Όταν έλεγε ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Τρόλος θα ταρθεί το χιλιάρμενο στα ελληνικά νερά, τι ήθελε να πει με αυτό? Μεγάλο στόλο. Χιλιάρμενο. Μεγάλο στόλο. Όταν λέτε... να επαναλάβει η κυρία τι έκλεισε. Είναι, ναι, το χιλιάρμενο στην άσπρη θάλασσα, στο Αδριατικό πέλαγο, στους Αγίους Σαράντα. Είναι 2-3 προφητείες που σημαίνουν ότι όταν εμφανιστεί μεγάλος στόλος θα γίνει κάποιο γεγονός. Τότε θα έχει το ποθούμενο, λέει. Μάλιστα. Εντάξει, το ποθούμενο. Το ποθούμενο με την απελευθέρωση. Κάτι είναι άλλο. Μερικές προφητείες. Να είστε καλά, ναι. Που δεν μπορούμε να ξέρουμε σε ποιο ακριβώς γεγονός αναφέρονται, σε ποια ακριβώς εποχή. Γιατί είναι μερικά πράγματα που επαναλαμβάνονται. Μάλιστα. Να πάμε σε άλλη γραμμή. Ναι, αλλά με ακούτε? Μάλιστα. Με κλείσατε προηγουμένως και δεν. Μα δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Έχουμε για τον Πατροκοσμά τον Ετωλό. Τα υπόλοιπα τα θέματα στην αυριανή εκπομπή που θα έχει μόνο τηλέφωνα. Να είστε καλά. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Μην κρατάτε σας παρακαλώ τη γραμμή. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έπεσαν οι γραμμές αυτή τη στιγμή. Έτσι προφανώς έχει κάποιο μπλοκάρισμα. Έχουμε άλλη γραμμή. Κύριε Σερβέ. Μάλιστα. Συγχαρητήρια για το θέμα της σημερινής σας εκπομπής. Να είστε καλά. Μόνο να διατυπώσω μία ερώτηση στον κύριο Σωτηρόπουλο. Έχω μπροστά μου ένα σύγγραμμα του Αρχιμανδρίτου Τίτου Καραντζάλη, Ιεροκήρυκος Παραμυθίας Φιλιάτων και Γερομερίου, στο οποίο αναφέρεται και μάλιστα έχει καταχωρήσει την πράξη της Συνόδου της Εκκλησίας, με βάση την οποία γίνεται η επίσημη αναγνώριση του Πατροκοσμάτους του Ετωλού ως επίσημο Αγίου πλέον της Εκκλησίας, με ημερομηνία 20 Απριλίου 1961. Ο Πατροκοσμάς εκοιμήθη ως γνωστόν το 1779.
η τόσο μεγάλη καθυστέρηση από την Εκκλησία, η επίσημη, από την επίσημη Εκκλησία της Αναγνώρισης του ως Άγιο, έχει σχέση με την προφετία του Πατροκοσμά, η οποία αναφέρει ότι θα έρθει η μέρα που, όπου οι ιερείς θα είναι ασεβέστεροι όλων? Βάζουμε τελεία, να είστε καλά. Για απαντήσεις. Είπε και αυτή την προφητεία ο Άγιος Κοσμάς, ότι θα έρθει καιρός δύο προφητείες, που αυτή η αρμονική σχέση που υπάρχει μεταξύ κλήρου και λαού δεν θα υπάρχει. Και επίσης είπε ότι οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των πάντων. Δυστυχώς πολλοί κληρικοί σήμερα είναι όντως επαγγελματίες, ασεβείς, οικουμενιστές, βλέπουμε εκεί προδότες πίστεως κλπ, αμοραλιστές. Αλλά δόξα τω Θεώ, ακόμη υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό καλών κληρικών, και ιερέων και αρχιερέων. Μάλιστα. Άλλη γραμμή παρακαλώ. Γεια σας κύριε Δερβέ. Γεια σας. Στο πανηγυρικό εσπερινό του Ναού του Αγίου Κοσμά του Ετωλού στη Νέα Φιλαδέλφια μοιράζανε ένα οκτασέλιδο φυλάδιο με πληροφορίες από τη ζωή του Πατροκοσμά και, και κατέληγε το φυλάδιο ως εξής: τέλος, κακοί άνθρωποι τον συκοφάντησαν στους Τούρκους και ο Πασάς του Βερατίου διέταξε να τον πιάσουν και να τον κρεμάσουν. Είναι φοβερό, κύριε Ζερβέ και κύριε Σωτηρόπουλε, το ότι δεν αναφέρουν ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί. Θα θέλαμε να μας το πείτε. Εβραίοι, είπαμε. Εβραίοι, λοιπόν. Εβραίοι. Δηλαδή η Εκκλησία πλέον τρέμει να πει ότι οι Εβραίοι λιδόρισαν και συκοφάντησαν και πλήρωσαν με χρυσό. Ο κύριος Ζερβός έκανε και παρατηρήσεις, ναι, ότι από λειτουργικά κείμενα έχουν απαλληφθεί από τη Μεγάλη Εβδομάδα μερικά σημεία που, όπου οι υμνογράφοι καταφέρονται κατά των Εβραίων, των προφητοκτόνων και χριστοκτόνων. Εγώ την πληροφορία αυτή δυστυχώς, την ήθελα από την εφημερίδα Α1 του Σαββάτου 28 Αυγούστου στη στήλη στα πεταχτά του κυρίου Χατζηγόγου, που λέει επί λέξη ότι βρέθηκε εκεί στο ναό, όπου εφημέριος είναι ο αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Ηλιάκης, γνωστός και ως προσωπικός ιερωμένος της κυρίας. Μην μπαίνουμε τώρα στα προσωπικά, σας παρακαλώ. Εντάξει. Να τους χαίρεστε. Εγώ να τους χαίρομαι. Μην απαντάτε. Έτσι, για όνομα του Θεού δηλαδή. Μπαίνετε πάντοτε σε προσωπικά. Άλλη φορά θα πω να μην σας καραβγάλουν. Λοιπόν, άλλη γραμμή παρακαλώ. Κύριε Ζερβέ. Μάλιστα. Σας χαιρετώ. Χαίρετε. Είμαι ο πατήρ Ιωάννης ο Κατής. Ναι, πατέρα Ιωάννη. Γνωστός και στον κύριο Σωτηρόπουλο, από το Πέραμα. Μάλιστα. Ναι, πατέρα Ιωάννη, την ευχή σας. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ακούμε. Ήθελα να πω, σαν υπηρώτης που είμαι, για τον Άγιο Κοσμά, τον Ετωλό. Στα Γιάννενα είχαμε και σύλλογο Άγιο Κοσμά. Και ήταν πάρα πολλά μέλη που λεγόταν Αγιοκοσμίτε τα παλιά χρόνια. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά με την Ετωλοκαρνανία, βέβαια ο Άγιος μεγάλωσε και ανδρώθηκε στην Ετωλοκαρνανία, αλλά οι γονείς του είχαν φύγει από την Ήπειρο. Όπως και ο Άγιος Νεκτάριος μεγάλωσε στη Σιλιβρία, αλλά ήταν γόνος ηπειρωτικής από την Ήπειρο. Τους μεγάλους βλέπετε, τους διεκδικών πολύ. Μισό, μην κάνουμε διάλογο για να προλάβουμε. Όχι, ήθελα να πω τούτο, ότι και ο πατήρ Χαραλάμπης, ο Βασιλόπουλος, αναφέρει, αλλά και ο Σάπφυρος ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου και τον ακολουθούσε και ήταν ο πρώτος βιογράφος ο Σάπφυρος. Από εκεί πήρε και ο πατήρ Αυγουστίνος, από το σύγγραμμα του Χριστοδουλίδη. Μάλιστα. Είναι το πρώτο που έχει εκδοθεί στην Πάτρα. Οι γονείς του ήταν από το γραμμένο των Ιωαννίνων. Και από εκεί το και ο Χριστοδουλίδης ήταν ομοχώρη. Εκάηκε το χωριό από τους Τούρκους και έφυγε και πήγε στο Μέγα Δένδρο. Αυτή είναι η ιστορία. Ανήκει και στην Ήπειρο και στην Ετωλοκαρνανία. Όλοι τον χαιρόμεθα και όλοι τον έχουμε κορώνα μας. Να είστε καλά, πατέρα. Να είστε κι εσείς καλά. Γεια σας.
Πατήρ Ιωάννης Κατής. Και εγώ ο ταπεινός θαυμαστής του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, βέβαια γεννήθηκα στην Τολοκαρανία, αλλά κατάγομαι από την Ήπειρο, ο προπάπος μου ήταν Ηπειρώτης, σκότωσε κάποιο Τουρκαλά και έφυγε προς Νότον. Βάζουμε άλλη γραμμή, σας παρακαλώ. Ναι, μπορώ να μιλήσω. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε κύριε Ζεβέ, μάλλον με τον κύριο Σωτηρόπουλο. Κύριε Σωτηρόπουλο, αν έχει την πτυχή της καλοσύνης να με ακούσετε. Μέσα στις προφητείες, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός κοίταξε μια μέρα την Πίνδο και της είπε, ευλογημένο βουνό, ένα βράδυ θα κοιμηθεί σκλάβα και το πρωί θα ξυπνήσει ελεύθερη. Εν συνεχεία, είδε μια μέρα την Ξανθή, τη μητέρα του Κολέτη, και έτρεχε μέσα σε μια χαράδρα να γλιτώσει από τους Τούρκους. Πού πας, της λέει, ήταν με το σκαμνάκι του και με τον μπαστούνάκι του. Πάω να γλιτώσω γέροντα. Αυτό το παιδί, λέει, που θα κάνεις, θα γίνει μεγάλο και θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Πρώτον. Έχω ένα δεύτερο πάλι. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Προφήτευσε. Μάλιστα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ελέγεται στο επώνυμο Ανιφαντής. Ήταν το μεγαδέντρο από κόρου που είπατε κλπ. Έφυγε στα 20 του χρόνια και πήγε στην Κωνσταντινούπολη που είχε δάσκαλο στο φανάρι τον αδελφό του το Χρύσανθο. Εκεί λοιπόν έμαθε κάποια γράμματα, μεγάλωσε κάπως, γιατί έμαθε μεγάλο στα γράμματα και εν συνεχεία πήρε φυρμάνι, αφού πήγε στο Άγιο Όρος και ξαναγύρισε, πήρε φυρμάνι μέσω του Πατριάρχου από το Σουλτάνο και δίδασκε ελεύθερα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η όλη η ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έτσι δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι. Έτσι, την άλλη γραμμή, για να δούμε, ναι, γιατί πάμε μέχρι παραπέντε, ναι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Χαιρετώ κύριε Ζερβέ και τον κύριο Σωτηρόπουλο. Ναι. Στο βιβλίο που έγραψε ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, εκδόσης Ορθοδόξου Τύπου, γράφει ότι ετοιμάτω ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός με φυρμάνια του Αλή Πασά και είχαν γίνει εκκλησίες και ιερείς από το 1815. Και επίσης ότι έγινε, ο ίδιος έφτιαξε μοναστήρι στο Καλλικόντασι που παρά τον Άψο ποταμό μεγάλο στο οποίο είχε μαρτυρήσει ο Άγιος και έβαλε την κάρα του, την οποία την έφερε με μεγάλη λιτανία στον οποίο παρήσατε και ο ίδιος και πολλοί αρχιερείς και τα λοιπά, στα Γιάννα σε ασημακόλυτο και με διαμάντια και τα λοιπά την κάρα του Αγίου. Αυτά πιστεύω ότι είναι αληθή. Και εμείς πιστεύουμε, διότι για να τα γράφει ο πατέρας Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ναι, μακαριστός. Δεν ακούγονται όμως πολλοί, δεν μας κάνει κακό. Και στο Αγιολόγιο γράφεται ότι είναι περίεργο. Λέει ότι επισήμως, όχι στο βιβλίο μόνο, στην εκκλησία γράφεται αυτό. Να μην τρέχουμε σε ριζό, έτσι τρώω τον χρόνο. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την τελευταία γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Επίσης, έχουμε εκκλησιαστικό έτος, ναι, έτσι, καινούργιο. Πατήρ Εφραίμ, ιερομόναχος από τη Μητρόπολη Σιβών και Λεβαδίας. Από τη Μητρόπολη Σιβών και Λεβαδίας. Μάλιστα. Θέλω να πω το εξής, ότι για τον Άγιο Κοσμά πολλής λόγος και φασαρία γίνεται για τον τόπο καταγωγής του και πολλοί υπερηφανεύονται γι' αυτό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν αγιορείτης ιερομόναχος. Ήταν στη Μονή Φιλοθέου 17 έτη, όπου έκλαιγε τις αμαρτίες του. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Αν ανοίξουμε τη Φιλοκαλία και τα ανοιχτικά κείμενα των πατέρων, θα δούμε τι εστί κλαίω τις αμαρτίες μου. Και εκεί, κοντά στην υπακοή, του είσαι γέροντα, συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, νοηρά προσευχή που στηρίζεται στη μονολόγιο του ευχή Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με, καθαρίστηκε από τα ψευτά πάθη, μετά πέτυχε το φωτισμό του νοός και μετά τη θέωση. Και μπορούσε εμπειρικά να θεραπεύσει και τους πεπτοκότας Ορθοδόξους Έλληνας. Και αφού πήρε ευλογία από τον γεροντά του και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, γιατί χωρίς ευλογία ό,τι και θεάριστο να κάνουμε στο τέλος χέρι το διάβολος, βγήκε έξω και έκανε αυτό το τεράστιο εισαποστολικό έργο. Έχει και τον τίτλο του Εισαποστόλου. Και να μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτεροι εισαπόστολοι ήσαν καλόγεροι που βγήκαν από τα ιερά φροντιστήρια της τελείας κατά χριστών φιλοσοφίας στα μοναστήρια, όπως οι φωτιστές των Σλάβων, Μεθόδιος και Κύριλλος και άλλοι. Και πρέπει αυτό να τονίσουμε
ότι ο Κοσμάς ήταν αγιορείτης μονάχος, διότι δυστυχώς πολύ σήμερα βάλεται ο μοναχισμός, βάζεται το Άγιον Όρος, δεν καταλαβαίνουμε εμείς Ορθόδοξοι το μοναχισμό κτλ. Κτλ. Ήταν, είχε γεννηθεί ή ήταν, είχε μεγαλώσει στην Ετωλία ο Κοσμάς, αλλά αυτό νομίζω είναι, μας το λέει και το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Παρακλήσεως, μενούν γε μακάρια ακούονται στον Λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε Αυτόν και όχι δεν θα μας σώσουν την καταγωγή ούτε κτλ. Αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να συνεχίσετε και ο κύριος Σωτηρόπουλος να συνεχίσει το έργο του, τον παρακολουθώ από 20 ετών, είμαι τώρα κοντά στα 50. Έχω φιληθεί πολλά από τον ίδιο απάνω στα αντιαιρετικά και δογματικά θέματα και το εύχομαι καλό βόλι. Να είστε καλά. Καλή ευχή, εδώ και καλή ευχή. Τι σημαίνει αυτό, πολύ γρήγορα. Καλό βόλι, μαρτύριο. Μαρτύριο. Δεν είπαμε ο Άγιος Κοσμάς ότι προσευχόταν να μαρτυρείς για τον Χριστό. Μακάρι, ο Θεός μας δεν υπάρχει μεγάλη. Αλλά είναι μεγάλη απέτηση να θέλουμε να μαρτυρήσουμε. Βάζουμε δηλαδή, τελεία. Ο Θεός όμως μπορεί να μας αξιώσει αν γίνει κανένας διωγμός. Αν έρθει ο Αντίχριστος επί των ημερών μας ή κάποιος άλλος σημαντικός διωγμός, να προσευχόμεθα να μας δώσει δύναμη να μαρτυρήσουμε. Να πω όμως δύο λέξεις για το μοναχισμό. Ναι, εγώ είμαι υπέρ του το μοναχισμού, αλλά μην απολυτοποιούμε το μοναχισμό. Οι Απόστολοι δεν πήγαν σε μοναστήρια, αλλά αφιερώθηκαν πλήρως στο Θεό και είναι μεγάλη και τρανή και η μεγαλύτερη πνευματική κατακτητή και ευεργέτη της ανθρωπότητας μετά τον Χριστό κλπ. Λοιπόν, καλό είναι βέβαια το μοναστήρι που καλλιεργεί τον άνθρωπο, τον φέρνει κάθαρση από τα πάθη κλπ. Αλλά μην το απολυτοποιήσουμε αυτό. Μπορεί και ένας που δεν πήγε στο μοναστήριο, τους πρώτους αιώνες που δεν υπήρχαν μοναστήρια. Αλλά αναδείχθησαν μεγάλοι Άγιοι, όπως ας πούμε ο Άγιος Πολύκαρπος, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Ειρηναίος, ο Άγιος Κυπριανός, ξέρω εγώ, οι Απόστολοι. Λοιπόν, όλα είναι καλά εφόσον τα χρησιμοποιούμε καλώς. Να είστε και καλά. Και τα ιεραρχούμε σωστά. Βάζουμε τελεία, κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που συμμετείχατε. Ένα-δύο είχαν έτσι δεν κατάλαβαν το πνεύμα σήμερα και προσπάθησαν να θέσουν και άλλα θέματα. Μπορούν σε άλλες εκπομπές να τα θέσουν. Να είστε καλά όλοι σας και εσείς. Και δύο λέξεις, έτσι, δύο λέξεις ακόμη. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το μήνυμα που έρχεται από τη σημερινή εκπομπή, όταν οι άθεοι άνθρωποι, οι δαίμονες υποβάλλουν στο μυαλό μας το λογισμό της απιστίας ή της αμφιβολίας, να τον αποκρούμε και μόνο με τη φράση «Αρκεί ένας Άγιος Κοσμάς ετωλός ως προφήτης με τις προφητείες του, τρανά θαύματα οι προφητείες, να αποδείξει ότι η θρησκεία μας είναι αληθινή και ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός». Να είστε καλά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα έχουμε ένα μικρό δεκάλεπτο πρόλογο και όλος ο υπόλοιπος χρόνος εκπομπής θα είναι αφιερωμένος σε εσάς, όπου θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε και να βγείτε και όσοι μιλήσατε και όσοι δεν έχετε προλάβει να μιλήσετε τις προηγούμενες μέρες. Να είστε καλά. Γεια σας.